Μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, Δήμαρχε. Διαχείριση των απορριμμάτων. Προσφάτως, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε και τις δικές σας θέσεις συνοπτικά. Παραδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής καφέ, απορριμματοφόρο και η ανάλογη κάδη. Σε ποια φάση βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα? Εμείς πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη προμηθευτεί καφέ κάδους και τους είχαμε έτοιμους, καθώς επίσης και έχει εγκριθεί, είμαστε ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιχορήγηση για να προμηθευτούμε και απορριμματοφόρα για καφέ κάδο και καφέ κάδους. Άρα, είχαμε αγοράσει κάδους. Μας έφερε η Περιφέρεια κάδους και απορριμματοφόρο. Παίρνουμε τώρα, σαν Δήμος, άλλα τρία απορριμματοφόρα, τέσσερα απορριμματοφόρα για καφέ κάδο. Τέσσερα αποκλειστικά για καφέ κάδο. Άρα, ρίχνετε πολύ μεγάλο βάρος. Ρίχνουμε πολύ μεγάλο βάρος. Σκεφτείτε ότι θα προμηθευτούμε συνολικά πάνω από 2.000 μικρούς και μεγάλους κάδους, καφέ κάδους, και έχουμε ξεκινήσει μία καμπάνια ενημέρωσης πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, σε κάθε ένα κατάστημα πηγαίνει ομάδα υπαλλήλων δημοτικών συμβούλων, ανθρώπων δηλαδή μέσα από την τοπική κοινωνία, και ενημερώνει και με αντιπολικό και με κουβέντα το κάθε κατάστημα τη χρήση, τη σωστή και τη σημασία του καφεκάδου. Και αυτό γίνεται και αναπεριοχές. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν τώρα στις κεντρικές αγορές, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Έχουμε ολοκληρώσει σε μία περιοχή του Δήμου στα Μπελάκια και προχωράμε στην επόμενη περιοχή. Σε αυτές τις περιοχές, από αυτή την εβδομάδα, ξεκινάμε να βάζουμε καφέ κάδο και να κάνουμε και την αποκομιδή του δρομολογίου πια του καφέ κάδου. Ρίχνουμε μεγάλο βάρος. Και θέλουμε σύμμαχο τον πολίτη. Θα μου επιτρέψετε, Δήμαρχε, εγώ δεν έχω ακούσει άλλο Δήμο να έχει προμηθευτεί απορριμματοφόρο και συγχρονισμό της καθαριότητας. Θέλουν όλοι οι Δήμοι, αλλά τόσο μεγάλο βάρος καφέ απορριμματοφόρα δεν έχω ακούσει άλλο Δήμο. Ας σκεφτούμε ότι αυτό... Και για την έκτασή σας εννοώ αναλογικά. Βεβαίως. Ας σκεφτούμε ότι αυτό που πέφτει στον κάδο των απορριμμάτων, στον κοινό κάδο του σκουπιδιού, του σύμμικτου απορρίμματος, όπως λέγεται, από αυτό τουλάχιστον το 60% είναι κανονικά για τον καφέ κάδο. Εμείς τι θέλουμε δηλαδή σε βάθος χρόνου, όχι πολλού χρόνου, γιατί δεν έχουμε χρόνο ιδιαίτερο, η ηχοματερία έχει τελειώσει. Τι θέλουμε, να απομακρύνουμε τους μισούς περίπου κάδους απορριμμάτων και να αντικατασταθούν από καφέ κάδο που θα έχει καθαρά οργανικό απόβλητο. Είναι πολύ σημαντικό, με σύμμαχο και συνειδητό εταίρο τον πολίτη, αυτό να το πετύχουμε. Γιατί, πρώτον, θα έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον, δεύτερον, θα έχουμε οικονομία που θα μεταφραστεί σε παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους πολίτες και μείωση ενδεχομένως πια δημοτικών τελών. Και δεν θα έχουμε και προβλήματα που δεν τα φαντάζονται αρκετοί ότι μπορεί να μας βρούνε. Ας σκεφτούμε όταν κλείνει η χωματερή λόγω απεργίας για μια μέρα, τι γίνεται σε μια πόλη. Στους δρόμους. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα που κοντεύουν οι χωματερές να βάλουν λουκέτο. Πρέπει να σταματήσουμε να στέλνουμε πολύ πράγμα στη χωματερή, να το ρίχνουμε στον καφεκάδο, και το λέω για όσους το ξέρουν, ό,τι πέφτει στον καφεκάδο πηγαίνει και γίνεται λίπασμα. Δεν πληρώνουμε τέλη ταφής όπως τη χωματερή, πληρώνουμε πολύ λιγότερο και γίνεται λίπασμα το οποίο χρησιμοποιείται, επιστρέφει στη φύση. Δεν επιβαρύνουμε ούτε το περιβάλλον ούτε την τσέπη μας. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς που μας